Κανείς ποτέ δεν είπε ότι κλείνει το νοσοκομείο στην Ιερά Πέτρα. Δεν καταλαβαίνει ότι ανακοινείται διαρκώς το ίδιο ζήτημα. Το νοσοκομείο δεν κλείνει. Ελλείψεις έχει, όπως έχουν όλα τα νοσοκομεία της χώρας, και προσπαθούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Πάντως, περίπτωση να κλείσει δεν υπάρχει. Δεύτερον, η θεσμότητα ξεκίνησε για όλη την επικράτεια σήμερα και όχι μόνο για την Ιερά Πέτρα. Καμία θέση εργασίας δεν μπορεί να χαθεί. Σε 30 μέρες θα είναι όλες τις δουλειές. Η μένα οδηγή θα είναι στο ΕΚΑΒ. Οι δε τραυματιοφορείς στα νοσοκομεία με τη δυνατότητα να είναι γενικών καθηκόντων για να μην κάθουν. Έχουμε προκηρύξει και επικουρικούς. Έχουμε και δύο μονίμους οι οποίοι είναι καθοδόν προς την πρόληψη. Τα ελλείμματα του νοσοκομείου σε ιατρικό προσωπικό αντιμετωπίζεται όπως και των υπολείπων νοσοκομείων. Η διοίκηση του νοσοκομείου, αν μας θέσει θέμα ότι έχει έλλειψη υλικών, θα το αντιμετωπίσουμε. Δεν μας έχει και δύο. Όταν ένα νοσοκομείο έχει έλλειψη υλικών, υπάρχει μια δομή. Πρώτα ενημερώνεται η υγειονομική περιφέρεια. Η υγειονομική περιφέρεια έχει κονδύλια με τα οποία μπορεί να αντιμετωπίσει επίγουσες ανάγκες ενός εκάστοτε νοσοκομείου. Εάν η υγειονομική περιφέρεια δεν έχει, τότε ενημερώνει το Υπουργείο και γίνεται τροποποίηση του απολογισμού. Εφόσον αυτές οι ανάγκες είναι πραγματικές και υπαρκτές. Μην ξεχνάτε, μια και μιλάτε για ορθοπαιδική κλινική, δεν μιλάω για την μιλάω γενικά επί της αρχής, το μεγαλύτερο πάρτι στην υγεία έγινε εκεί τα προηγούμενα χρόνια. Εκεί παγώνει κατά πιο πολλά λεφτά δηλαδή. Άρα εκεί είναι πολύ προσεκτική εισαγορέ. Ναι, αλλά έχουμε φτάσει στο επόμενο άκρο, στην άλλη όχθη. Εντάξει, αλλά μην φωνάζετε κάθε φορά πάνω από μια τάξη. Γιατί πράγματι αυτοί οι οποίοι κλέβανε την οργή του κόσμου για να έχουν άμεσα το υλικό εκμεταλλεύονταν. Έτσι κλέβανε το δημόσιο. Εμάς δηλαδή. Ναι, από την άλλη όμως κινδυνεύουν ζωές. Καμία ζωή δεν κινδυνεύει στην Ιεράπετρα. Αυτό και όποιος, αν το λέτε αυτό δημοσίως, είναι σαν να λέτε ότι πρέπει να κλείσουμε το νοσοκομείο. Αν εγώ δεχόμουν αυτό που μου λέτε τώρα, θα πρέπει να αναζητήσω να κλείσει το νοσοκομείο. Ευτυχώς δεν το δέχομαι. Γιατί δεν δέχεστε να κλείσει το νοσοκομείο και να μην επανδρωθεί το νοσοκομείο. Όχι, αν μου πείτε ότι κινδυνεύουν ζωές, πρέπει να κλείσει, με συγχωρείτε. Αυτό μου λέτε. Πάντα στην αντίπερα όχθη. Όχι, δεν πάω να αντίπερα, πάω συγκεκριμένη. Αν κινδυνεύουν ζωές, πρέπει να κλείσει. Και αν μεταλύσουμε το πρόβλημα, θα το ξανανοίξουμε. Με το πάρω από την αρχή. Με μένα θα μιλάτε αριστοτελικά. Ζωές δεν κινδυνεύουν. Υπάρχει μια ταλαιπωρία, όχι νοσοκομείο της Ιεράπετρας, σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Γιατί μπαίνει σε μια τάξη και δεν κάνουμε τις πατάλες που κάναμε στο παρελθόν. Λοιπόν, μην σηκώνουμε θέματα επειδή με την κύριε Γεωργιάδη, με την υποχρηματοδότηση και με την μη πρόσληψη προσωπικού λύνονται τα προβλήματα. Σας είπα ότι έχει δρομολογηθεί και πρόσληψη μονίμων και επικουρικών νοσοκομείων της Ιεράπετρας. Ξέρουμε σε πόσο χρονικό διάστημα θα έρθουν οι γιατροί σας. Μέχρι το καλοκαίρι θα έχουν έρθει οι επικουρικοί και μέχρι 30 Ιουνίου λογικά και οι μόνοι. Και για το θέμα χρηματοδότησης είναι θέμα 7ης υγειονομικής περιφέρειας, μας λέτε. Το θέμα χρηματοδότησης είναι φυσικά είναι θέμα αιτήματος του νοσοκομείου για την κάλυψη μιας έκτακτης επίγουσας ανάγκης που δεν ήταν μέσα στον προϋπολογισμό. Γιατί το κρίσιμο στοιχείο για να λάβει ένα νοσοκομείο έκτακτη χρηματοδότηση είναι να μας πει για ποιο λόγο τη χρειάζεται. Για ποιο λόγο λέει δεν είναι προϋπολογιστήσα. Καταλάβατε. Την Παρασκευή θα βρεθούν στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια οι κάτοικοι της Ιεράπετρας μαζί με τους εργαζόμενους για να διεκδικήσουν και χρηματοδότηση του νοσοκομείου, η οποία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, αλλά και προσωπικό. Είπαμε. Το προσωπικό έχει δρομολογηθεί. Πρόβλημα στη χρηματοδότηση φέτος έχουν όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Διότι πήγαμε 200 εκατομμύρια κάτω από πέρσι, κάνουμε κεντρικούς διαγωνισμούς προσπαθώντας να μειώσουμε το κόστος. Και αυτό δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, είναι μια δύσκολη διαδικασία. Θέλω να επιθυμίσω στους κατοίκους της Ιεράπετρας ότι υπήρχαν φήμες από την πρώτη μέρα που ήμουν στο Υπουργείο ότι θα το κλείσουμε το νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Και αυτό δεν συνέβη. Άρα πιστεύω να αναγνωριστεί. Σας έχει έρθει πρόταση για 4 κλινικές στο νοσοκομείο Ιεράπετρας. Οι προτάσεις που υπήρχαν για τη συρρήκνωση κλινικών έχουν απορριφθεί ήδη και το είπα τέταρτη φορά με ρωτάτε. Για να το ξέρει και ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος ακούει διάφορα εδώ πέρα. Ο κόσμος ακούει όχι στην Ιεράπετρα δυστυχώς, στην επικράτεια. Μια οργανωμένη προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσει διαρκώς κλίμα ανησυχίας παντού. Σας υπενθυμίζω ότι πέρσι από λίγους μήνες έβγαινα στα τηλεοπτικά κανάλια στην Αθήνα και μου λέγανε ότι κλείνει ο επαγγελισμός. Λοιπόν, ψυχραιμία. Προβλήματα έχουν τα νοσοκομεία λειτουργούν. Από τη στιγμή που ο ασθενής μπαίνει μέσα και βλέπει ότι δεν υπάρχουν γιατροί στα νοσοκομεία. Μπαίνει μέσα και βλέπει ότι ξέρεις κάτι, οι γιατροί έχουν περάσει τον εαυτό τους, ξεπεράσει τον εαυτό τους για να υπάρχει υγειονομική περίθαλψη στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας, είναι αντιληπτό να υπάρχει μια ανησυχία. Ανησυχία δικαίως και υπάρχει, αλλά γι' αυτό με παίρνετε τηλέφωνο για να τα εξηγήσω. Δεν κλείνει το νοσοκομείο, δεν υποβαθμίζεται. Τελεία. Μάλιστα. Οπότε δεν κλείνει το νοσοκομείο της Ιεράπετρας, δεν υποβαθμίζεται, γιατρούς θα έχουμε. Μέχρι 30 Ιουνίου θα καλυφθούν πολλές θέσεις. Η χρηματοδότηση είναι της 7ης ΔΥΠΕ, για να το υπενθυμίσουμε λιγάκι, να λύσει το πρόβλημα με τη χρηματοδότηση νοσοκομείου. Εάν είναι έκτακτη, αν υπάρχει λόγος έκτακτης χρηματοδότησης. Υπάρχει μεγάλη, στην ορθοπαιδική. Θα πρέπει να μας εξηγήσει κάποιος γιατί.
αυτό σας είπα πριν. Δεν ήταν προϋπολογιστή η δαπάνη της εκδοτικής κλινικής. Με τη διαθεσιμότητα θα ξαναγυρίσουν όλες τις θέσεις τους. Οι μεν φύλακες θα γυρίσουν στο νοσοκομείο όντες πλέον γενικών καθηκόντων. Οι δε, δε οδηγοί πάνε στο ΕΚΑΒ, θα γυρίζουν στο νοσοκομείο, αλλά πλέον θα είναι ενταγμένοι στο ΕΚΑΒ. Για να μπορεί να χρησιμοποιεί και το ΕΚΑΒ ώστε να αναβαθμίσει με τις υπηρεσίες τους πολίτες. Θα τους γίνει κάποια επιμόρφωση. Θα γίνει και επιμόρφωση και εκπαίδευση και το κυριότερο σας είπα είναι ότι θα λύσουμε ένα χρόνιο πρόβλημα. Είχαμε ασθενοφόρα να κάθονται σε ένα νοσοκομείο και να περιμένουν κάποια δουλειά στο νοσοκομείο και μια στιγμή το ΕΚΑΒ δεν είχε ασθενοφόρα να εκπαιδεύσει έναν άνθρωπο που χρειάζεται να πει βοήθεια. Και δεν μπορούσαμε να πάρουμε το ασθενοφόρο του κράτους από τη μία, το πάμε για να βοηθήσει το κράτος από την άλλη.